Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε ακόμα σε ένα επεισόδιο στο Binos Tuning. Σε αυτό το βίντεο θα συνεχίσω τη δουλειά στο Zip. Είναι το Part 3, αν δεν έχετε δει το Part 2 που έβαζα το κυλινδροπίστωνο, κάντε κλικ πάνω εδώ. Σε αυτό το βίντεο θα προσπαθήσω να βάλω το πυρούνι από το Skipper 150 όπως είχα πει στο προηγούμενο. Ελπίζω να κάνει το μήκος του λαιμού για το τιμόνι, γιατί δεν ξέρω αν είναι το ίδιο με το Zip. Ελπίζω να ταιριάξει και να μην φάμε πολύ χρόνο σε αυτό, ώστε να δείξω και άλλα πραγματάκια σε αυτό το βίντεο. Εδώ είναι το πυρούνι όπως το είχα αφήσει, ανέγκυχτο. Θα κάνω ένα καθάρισμα με σαπούνι και νερό, να φύγει πολύ η βρώμα. Θα βγάλω το φτερό και μετά θα προσπαθήσω να το βάλω πάνω στο Zip. Βέβαια πρώτα πρέπει να βγάλω και το δικό του το πυρούνι. Οπότε έχουμε δρόμο μπροστά μας και πάμε να ξεκινήσουμε. Εδώ είναι πλυμμένα τα πράγματα από το πυρούνι. Το πυρούνι δηλαδή και η ρόδα. Είναι διαφορετικού σχεδίου από αυτή που έχει πάνω. Δηλαδή βγαίνει η ρόδα πάνω από το κέντρο της, την υπόλοιπη ρόδα δηλαδή. Και όσο στεγνώνει το πυρούνι, πάμε να βγάλουμε το άλλο πυρούνι πάνω από το Zip. Λοιπόν, έβγαλα το πυρούνι, το έβαλα εκεί στην άκρη, δίπλα στο άλλο που θέλω να βάλω. Αυτό είναι το κανονικό που είχε το Zip και αυτό είναι αυτό που θέλω να βάλω, που είναι από Skipper 150. Έκατσα, μέτρησα, έχουν διαφορά από εδώ, το στεφάνι αυτό, μέχρι πάνω είναι 39,5 πόντους, το original από το Zip, και το άλλο είναι από εδώ μέχρι πάνω είναι 44 πόντους. Αυτό σημαίνει δύο πράγματα. Είναι πιο μακρύς ο λαιμός. Το ένα είναι ότι μπορεί να μην βιδώνει στα ρουλεμάν και το άλλο είναι ότι θα κάθεται το τιμόνι ψηλά. Σκέφτηκα βέβαια να το βάλω επάνω να το δοκιμάσω και αν έχω, ας πούμε, το τιμόνι μπορώ να το κατεβάσω αν κόψω με τροχό αυτό εδώ το κομμάτι και φύγει αυτό εδώ το κομματάκι. Και θέλω να δω αν πατάει και στα ρουλεμάν. Οπότε θα κάτσω τώρα να το προσπαθήσω να το βάλω, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Έχω άσχημα νέα. Το πυρούνι δεν ταιριάζει. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Τι να κάνουμε, καμιά φορά συμβαίνουν αυτά. Τώρα θα σας δείξω τι εννοώ. Λοιπόν, το έχω βάλει κανονικά επάνω. Από κάτω ταιριάζει μια χαρά. Αλλά αν το σηκώσω, το σπρώξω προς τα πάνω, κάνει αυτό το κενό εδώ. Σκέφτηκα έναν τρόπο να βάλω κάτι, μια προσθήκη εκεί ανάμεσα. Δηλαδή, θα σας πω τώρα, να κατεβάσω αυτό εδώ, να το βγάλω, να το ξύσω ανάμεσα, ώστε να περνάει χωρίς να βιδώνει, να βάλω από πάνω ένα κομμάτι σωλήνα από αυτό εδώ που είχα,
να μετρήσω δηλαδή πόσο θα χρειάζεται και μετά να βρω άλλη μία τέτοια βίδα και να βιδώσω από πάνω ώστε να σφίξει. Οπότε θεωρητικά θα χρειαζόμουν άλλο ένα τέτοιο παξιμάδι, την προσθήκη και θα το βίδωνα. Αλλά μετά δοκίμασα να δω αν μπαίνει και το τιμόνι μέσα στην τρύπα του πυρούνιου και δεν χωράει. Σας το δείξω και τώρα. Δεν ταιριάζει. Οπότε είναι αρκετά τα προβλήματα. Γι' αυτό θα το αφήσω όπως είναι, θα βάλω πάλι το παλιό πυρούνι. Επίσης, στείλτε μου ένα μήνυμα, γράψτε μου κάτω στα σχόλια αν κάποιος έχει μπροστινό πυρούνι μαζί με ρόδα, μουαγέ και αμορτισέρ, όλο μαζί από ZIP 125 ή από ZIP SP. Γιατί το ψάχνω πόσο καιρό, έκανα μια προσπάθεια τώρα με αυτό από το Skipper, αλλά δεν ταιριάζει, είναι και μακρύ και στενός ο λαιμός που μπαίνει μέσα το τιμόνι. Οπότε θα τα γυρίσω όλα πίσω και θα δούμε πώς θα συνεχίσουμε. Έβαλα πάλι το παλιό πυρούνι επάνω, όπως αποφάσισα, γιατί το άλλο δεν έκανε. Το έχω έξω, εδώ. Του βάλα και το φτερό πάλι επάνω. Μάλλον θα το βάλω για πούλημα. Έβαλα το παλιό πυρούνι. Έκανα και μια εξαέρωση στο μπροστινό φρένο. Ένα καθάρισμα και αυτά. Τα τακάκια είναι ολοκένουργια. Και τώρα θα δω πώς θα βάλω το βεντιλατέρ. Θα κάνω αυτή την πατέντα. Να δω αν μπαίνει. Θα προσπαθήσω μάλλον να το βάλω αρχικά εδώ μπροστά και αν δεν μπαίνει κάπως θα το βάλω να είναι από την πίσω μεριά, κάπως θα το χωρέσω. Έχω να μετακινήσω και την τρόμπα νερού, θα κάνω ένα ξεκαθάρισμα εδώ πέρα και στα ηλεκτρολογικά και νομίζω αυτά προς το παρόν. Ένα update, εδώ έχω βγάλει το ψυγείο και τόση ώρα προσπάθησα να βάλω το βεντιλατέρ, αλλά μάταια προσπάθησα, δεν χωράει ούτε πίσω ούτε μπροστά από το ψυγείο, οπότε θα τα ξαναβάλω όλα πίσω όπως ήτανε και θα μετρήσω πόσο χώρο έχει αυτό πίσω από το ψυγείο. Σε περίπτωση που βρω ένα πιο μικρό βεντιλατέρ και το βάλω άλλη φορά. Οπότε θα ξαναβάλω το ψυγείο πίσω και στη συνέχεια θα μετακινήσω την τρόμπα νερού από την άλλη μεριά όπως είχα πει. Πάντως αν ξέρετε τι βεντιλατέρ μπορεί να μπει σε ZIP, που είναι μικρό μηχανάκι, γράφτε το κάτω στα σχόλια για έξτρα βοήθεια. Εδώ έβγαλε την τρόμπα νερού, αλλά την ξανάβαλα τελικά από αυτή τη μεριά. Απλά άλλαξα την κυκλοφορία του νερού. Αντί να
τραβάει από εδώ νερό, αντί να τραβάει, το έβαλα να σπρώχνει και γυρνάει από την άλλη μεριά και πάει στον κύλινδρο. Το δοκίμασα κιόλας, δεν δημιουργεί ούτε φυσαλίδες, ούτε κρατάει αέρα κτλ, οπότε είμαστε ok. Θα κλείσω αυτό το βίντεο εδώ πέρα. Με το πιρούνι δεν θα ασχοληθώ άλλο, είδαμε ότι δεν ταιριάζει, οπότε θα ψάξω να βρω ένα από ZIP 125 ή ZIP SP. Αν έχετε κάτι στο νου σας, στείλτε μου ένα μήνυμα. Δοκίμασα το σύστημα ψήξης, δουλεύει πολύ καλά, όπως άλλαξα τη φορά του νερού. Δεν κάνει φυσαλίδες, οπότε δεν κυκλοφορεί αέρας μέσα στο σύστημα. Επίσης βρήκα και μία γκαζιέρα κοντής διαδρομής. Θα δω μήπως τη βάλω πάνω, απλά πρέπει να κοπεί το πλαστικό, αν μου κάνει. Θα παραγγείλω τσιμούχα για το πιρούνι, κάτι φυσάκια για τα ηλεκτρολογικά. Δεν θυμάμαι τι άλλο. Θα δω μήπως βρω κανένα βεντιλατέρ πιο κοντό, γιατί αυτό που πήρα δεν κάνει, είναι πολύ παχύ, οπότε δεν χωράει. Γράψτε κάτω στα σχόλια αν έχετε απορίες ή ξέρετε κάτι παραπάνω για αυτά που λέω. Οπότε για το επόμενο επεισόδιο δεσμεύομαι ότι θα το βάλω μπρος. Θα τελειώσει σιγά σιγά, να ξεκινήσω να αρχίσω να το στρώνω. Να δούμε πώς θα πάει επιτέλους με αυτό το κυλίνδρο πίστανο. Αν δεν έχετε δει τα προηγούμενα part 1 και part 2, κάντε κλικ πάνω εδώ. Αυτά νομίζω για σήμερα και θα τα πούμε στο part 4. Τα λέμε και κάντε και ένα like, καμπανάκια και αυτά τα ξέρετε. Ευχαριστώ πολύ.